Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει... Και να η ευκαιρία! Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Ξαναδοκιμάζει τη σέντρα. Καλή αμυντική προσπάθεια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Ντούγκλας Κώστα. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σεντρά. Κεφαλιά! Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Τάρμιαν θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ντούγκλας Κώστα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Ντούγκλας Κώστα. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Βρήκε το κενό χώρο. Νέα κεφαλιά. Ω, το πιάσε. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Τάρμιαν. Τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Την έκοψε. Τάρμιαν. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε. Γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σεντράρει ο Ράσφορντ. Ποκμπά. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ζωάο Κανσέλο. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Και να η κεφαλιά. Και πάλι αστοχούν οι κεφαλιά. Μπορεί να τις έχασαν, αλλά η κυρίαρχη του παιχνιδιού είναι αυτή. Δημιουργούν συνεχώς ευκαιρίες. Αν συνεχίσουν έτσι, κάποια στιγμή θα δικαιωθούν. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Κινείται προς την επίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστούν το κακό κοντρόλ που έκανε ο αντίπαλος. Λογικά θα πρέπει να έχει θυμώσει με τον εαυτό του για το δώρο που τους έκανε, αλλά και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ματουιντή κάνει τη μακρινή παλιά, πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα.
Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Την μπάλα είναι και με το κεφάλι, πάει για γκολ. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Ο Μάντζουκιτς μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Φιλ Τζόουνς επιλέγει τη μακρινή παλιά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Την μπάλα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Κλέβει την μπάλα. Η μπάλα βγαίνει εκτός παιδιά. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ράστο, ψάχνει τη συρτή πάσα και... κατάφερε, το έβαλε. Στο ίδιο το τέρμα. Πολύ κρίμα. Συμβαίνει μερικές φορές δυστυχώς, αλλά κανείς δεν θέλει να δέχεται γκολ σαν αυτό. Αυτό σίγουρα χαλάει τα πλάνα του προπονητή και θα έχει πολλή δουλειά στο ημίχρονο. Συν της άλλης θα πρέπει να ανεβάσει και ψυχολογικά το μεγάλο του αστέρι. Μια προσεξία εδώ ήταν αρχή. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του αγώνα. Το Manchester ίσως θα έπρεπε να το δει σαν ένα ακόμα στο 0-0. Και φυσικά η εστίαση της ομάδας θα πρέπει να παραμείνει στο ψηλότερο επίπεδο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κριστιάνο Ρονάλντο. Τη στέλνει μακριά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Μαρσιάλ κάνει τη μακρινή παλιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Η άμυνα ελέγχει την κατάσταση εδώ. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Σεντράρει προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Καθάρισε ωραία. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Φιλ Τζόουνς επιλέγει τη μακρινή παλιά. Σεντράρει ο Μαρσιάλ. Και γίνεται ξανά δικιά του. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Θα ψάξει τον γκολ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Διάβασε εξαιρετικά τη φάση προσέχοντας την κίνηση των παικτών χωρίς την μπάλα. Και αυτοί με τη σειρά τους ήξεραν ακριβώς πού και πότε να πάνε. Αυτό είναι που λέμε καλοκουρδισμένη μηχανή. Αλεξάνδρο. Το Μάντσεστερ λογικά θα μπει στον πειρασμό να πραγματοποιήσει αλλαγές, καθώς διαθέτει ακόμα δύο. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Για μένα ίσως και να καλυπτότανε. Ο βοηθός πάντως έχει διαφορετική άποψη. Ζωάο Κανσέλο. Στέλνει την μπάλα μπροστά.
Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Τώρα, απίστευτη ευκαιρία. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα, τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε, θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε, θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Ζωάο Κανσέλο. Ντούγκλας Κώστα ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Παίζεται το παιχνίδι. Δεν είναι offside. Έκοψε την πάσα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ντούγκλας Κώστα. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Λίντελοφ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Στον ουρανό η μπάλα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Επιλέγει, θα επιχειρήσει ένα... άλλο ένα γκολ. Πλέον, με προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Αυτό το παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε και προσπαθεί να σουτάρει. Αποδεικνύονται αχόρταγοι και καλά κάνουν. Ο κόσμος πλήρωσε για να δει θέαμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Ο Αλέξης Σάντσες ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς. Και είναι έτοιμος να σούταρει. Παιχνίδι έχει ξεφύγει. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορπίστο, αλλά τους αξίζει. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Νέα κεφαλιά. Δεν κατάφερε να τη μετατρέψει σε γκολ. Αμέσως στην κατοχή. Τη σηκώνει πάνω από την άμυνα. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Λοιπόν, σήμερα έδειξαν στους αντιπάλους τους την αληθινή τους δύναμη. Αναδείχθηκαν άνετα νικητές. Πάντα ευχάριστο να παρακολουθούμε ένα καταπληκτικό.